Πότε ήσουν. Μου έφυγα. Τότε θέλω να πω ότι σε καμία από τις προτάσεις που αρχαίρωνα δεν αναφέρεται ότι εκεί δεν πρέπει να υπάρχει δόμηση. Και έρχεται δηλαδή με φωτισμένη εμπειρία για την ισχυρότητα. Αυτό δεν είναι προς τους όμορφους. Δεν την διόρισα να μην σας χαιρώ. Για την κυρία Καρακούνιο λόγω. Προς όφελος διαδικασίας. Όχι, καμία διευκρίνηση σε αυτή τη φάση. Θα έχουμε τον χρόνο να γίνουν και τα ερωτήματα να ακουστούν και όλες τις διευκρινήσεις. Κύριε Πρόεδρε, θέλετε να δώσετε τον χρόνο για ερωτήσεις, αφήστε, θα κάνουμε τοποθετήσεις μετά εμείς. Αλλά η ιστορία σας καταγράφει αλλιώς από ό,τι νομίζετε εσείς. Κύριε Πρόεδρε, μακριά από το Προεδρείο τέτοιου είδους μονθές. Μα απαντήστε τώρα, κύριε Πρόεδρε, κι εγώ άλλη άποψη έχω. Μακριά από το Προεδρείο τέτοιου είδους μονθές. Συμφωνήσαμε και έτσι πρέπει να κάνουμε, γιατί διαφορετικά θα μπλέξουμε σε μια χαοτική συζήτηση. Συμφωνήσαμε, σας παρακαλώ πολύ. Ποιο συμφωνήσαμε πώς διαδικαστικά θα κινηθούμε. Εγώ θα ενισχύσω αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Μέσα από τις τοποθετήσεις και του βουλευτή και των περιφερειακών συμβούλων θα αναχύσουν ένα σωρό ζητήματα, ερωτήματα. Μας ενδιαφέρει τι κάνουν αυτοί. Μα νομίζω πολύ πιο άνετα και φόλης της ύλης μπορούν να πούν τα ερωτήματα. Και εσύ, η Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, όπως πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος, το συγκεκριμένο θέμα το οποίο συζητάει σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ετέθη με ερώτηση 7 βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ προς το αρμόδιο Υπουργείο, προς το ΙΠΕΚΑΝ, αλλά και προς το Υπουργείο Οικονομικών και αναμένουμε τις απαντήσεις τους. Δεν είπα μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρξει απάντηση. Το ποια θέμα θέσαμε θα εξηγήσω αμέσως παρακάτω. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσω αυτό που τονίστηκε και από τον Δήμαρχο και από τον αρμόδιο αντιδήματο και από αρκετούς συμβούλους που πήραν τον λόγο με στον άλλο ή τον αθμό μέχρι τώρα, ότι είναι τραγικές οι ευθύνες των διαδοχικών κυβερνήσεων των τελευταίων 12-13 χρόνων, όπου έχει εκκρεμεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη και η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του κυπαρισιακού κόλπου και τον καθορισμό των νομίμων δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν με δεδομένο, όπως είπατε και εσείς, και γνωρίζουμε όλοι ότι η συγκεκριμένη περιοχή εντάσσεται στο δίκτυο Natura. Συνεπώς υπάρχουν συγκεκριμένες, καθορίζονται αν είχε εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα και η ειδική περιβαλλοντική μελέτη, θα είχαν καθοριστεί οι επάγγελες ζώνες στις οποίες επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται το κάτοικο. Και αυτό είχε, όπως πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος, ως συνέπεια αυτή την ώρα η χώρα να είναι εγκαλούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, όπως σας είπε η Γενική Γραμματέας του ΙΠΕΚΑ, η κυρία Ευαγγελίδου, να επιτρέμεται πρόστιμο 70 εκατομμυρίων σε πρώτη φάση, το οποίο θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός, οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν συνηθίζεται να το πληρώνουν οι επενδυτές. Αν κάνουν κάτι, οι φορολογούμενοι πολίτες πληρώνουν τα συγκεκριμένα πρόστιμα, τα οποία είναι φυσικά ευθύνη των κυβερνήσεων, γιατί επιβάλλονται, διότι δεν τηρούν στις καθορισμένες προθεσμίες αυτά που επιβάλλονται από τις συνθήκες. Όπως επιχειρήσουμε και φράσει πάρα πολλές φορές στην κοινή της αντίληψης, η οποία είναι η προσπάθεια που κάνει
και να δημιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον σε όσους θέλουν να έρθουν να επενδύσουν στο Πελοπόννησο. Θεωρούμε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στην κοινωνία. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να λέμε σε όλα όσους. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη οδηγείται μέσα και μόνο από τις θέσεις εργασίας. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας δεν είναι τίποτα άλλο από την ανεργία που δυστυχώς μεγαλώνει καθημερινά. Το λέω γιατί έχω γεννηθεί και μεγαλώσει εκεί. Η θάλασσα έχει βγει τουλάχιστον 2 με 3 μέτρα έξω. Όταν έχουμε αυτές τις κλιματολογικές αναφορές και προβλέψεις δυσμενείς, αύριο μεθαύριο θα κληθούμε ως Δήμος, ως κοινωνία, ως πολιτεία, ως περιφέρεια να κάνουμε και εκεί μελέτες αντιδιαβροτικής προστασίας για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Και όταν θα πάρει τον Αιγιαλό, πού οι λουόμενοι και του επενδυτού οι αγοραστές ή οι μελλοντικοί αγοραστές θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τη θάλασσα, αλλά και οι χελώνες που είπε νωρίτερα και λέμε όλοι μας γιατί πρέπει να προστατεύουμε και τη φύση. Αυτά λοιπόν τα ερωτήματα είναι ερωτήματα τα οποία χρειάζονται απάντηση σήμερα, είτε με την νομική βεβαιότητα ότι είναι όλα εντάξει του επενδυτού και του νομικού του συμβούλου, είτε με τη νομική βεβαιότητα από την άλλη πλευρά της κυρίας Μαρίνη που είπε όλα είναι έολα νομικά, εφόσον υπάρχει και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Λέγω λοιπόν ότι αυτά και η περιφέρεια δεν έχει την αρμοδιότητα και δικαίως το επεσήμανε η κυρία Νικολάκου, αλλά και ο Δήμος, αλλά και ο ίδιος ο επενδυτής όταν θέλει να λέει ότι είναι ένας επενδυτής ο οποίος δεν έρχεται να κάνει μια παρέμβαση. Κάποιος είπε κερδοσκοπική, δεν θυμάμαι στο παρελθόν. Ή δεν είναι ένα απλό και πρόχειρο real estate να μας πείσει ότι όλα αυτά τα ερωτήματα που θέσαμε για τους ανθρώπους που θα αγοράσουν, αν δεν θέλει για μας που ζούμε εκεί, και για την αγηφορία του περιβάλλοντος που κοπτόμαστε όλοι, να τα φτιάξουμε. Είναι καλύτερα γιατί θα νιώσει την ανάγκη να απαντήσει. Φίλες και φίλοι, εμείς δεν θα μιλήσουμε ούτε με κρίκους ούτε σαν κυφία. Όπως έκανε ο κύριος Πετράκος, ο κύριος Δράκος και η κυρία Νικολάκη. Θα μιλήσουμε σε κάθαρα. Γιατί δεν πήρες θέση, Ανάση, ναι ή όχι, στο διατάφτα για το ιδιωτικό χωρίο που πάνε να φτιαχτεί εκεί. Δεν πήρες ερωτήματα. Θα τους ρωτήσουμε, το κατάλαβα. Εμείς λέμε μπορείτε να αποτρέψετε αυτό το έγκλημα στην περιοχή σας. Που δεν είναι έγκλημα οικολογικό, περιβαλλοντικό μόνο. Είναι και οικονομικό. Θα το μπορέσετε και θα γίνει κατορθωτό αυτό. Αν δεν σταθείτε, κύριε. Εγώ είμαι ο Σύλλογο Παναγιώτη, μην θυμόσαστε αν κάποιο ζωή τσιγάρα. Αχ, το κύριο το κουίδα από παλιά είμαστε στην Αδερή μαζί. Είχαμε διαφάνεια. Και συνεργασία, λοιπόν, λέω λοιπόν, θα το καταφέρετε αν δεν σταθείτε, κύρια, στις αγωνιστικά ζητήματα. Δυστυχία, παρακαλώ. Και στα τεχνικά. Θα το καταφέρετε αν δεν πάτε με καθώς πρεπισμό. Είδατε πόσο προκλητική ήταν η εκπρόσωπη εδώ του καπιταλιστή. Πες τα. Τι πάνε να φτιάξουν. Ένα σπιτάκι. Ένα κεραμίδι να βάλουν το κεφάλι του από κάποιο κορίδε. Δεν είναι επένδυση. Τι είναι αυτό τότε. Και κοιτάξτε να δείτε, εμείς σας το λέμε. Κλειστές θάλασσες πάνε να φτιάξουν σε όλη την Πελοπόννησο. Τα νησιά πλέον έχουν κορεστεί, δεν έχουν τη δυνατότητα οι καπιταλιστές να έχουν μεγάλες εκτάσεις όπως έχουν στην Πελοπόννησο και να διοχετεύσουν το τεράστιο πλούτο που έχουν συσσωρεύσει. Δεύτερον, όταν λέμε καθεσπρεπισμό εννοούμε. Όταν βλέπετε και παρανομήνουν λοιπόν οι καπιταλιστές, εσύ θα υπάρχουν φυλακές σκουρά. Πήγανε και εγώ σαν λέει να βάλουν βρώμη και φύγω για τους χελώνε, και κοροϊδεύουν εδώ πέρα. Καταπατήσεις κάνουνε. Βάλτε λοιπόν την τρακτέρια μπροστά, οργώστε και κλείστε τους δρόμους παράνομα, άνοιξαν. Τι καθόσαστε. Βρε και τα σπίτια να σας πάρουν.
σε μήνα καπιτάνη. Σας μήπως δεν πληρώνετε σήμερα νίκη με τα χαράτσα και όλα αυτά. Σας μήνα καπιτάνη μας σε τέτοια, για το σπίτι μου, φτιάξατε. Εμείς λέμε τι. Σε τούτη την περίοδο υπάρχει κρίση. Και δεν υπάρχει σάλιο για τον εργάτη, τον αγρότη, τον αυταπασχολούμενο που βοντάει η εργατική λαϊκή οικογένεια. Διαμορφώνονται οι υποδομές για την καπιταλιστική ανάπτυξη που θα έρθει, την ανάκαμψη που θα έρθει μετά την κρίση στα 3-5 δεν ξέρω πόσα χρόνια, που θα είναι νική, θα είναι πολύ σύντομη και η νέα κρίση θα είναι ακόμα πιο βαθιά για τα λαϊκά στρώματα. Και τι κάνουμε τώρα στην περιφέρεια λοιπόν. Αδειοδοτούμε, εκκρίνουμε 741 πεντάστερα διαμερίσματα στην Ερμιόν, το Γρανίτι. Ιδιωτικό χωριό στην Πετροθάλασσα. Οι υπηρεσίες λένε όχι. Όχι λένε οι υπηρεσίες. Οι διευθύνσεις, όχι, δεν είναι που έδικες. Εγώ καταλαβαίνω το συνάδελφο εκεί τον πολεοδόμο που βρίσκεται. Σε τι δύσκολη κατάσταση βρίσκεται. Δεν πάει να λέει η υπηρεσία, έρχεται εκεί με απόφαση και το υπετάει και το Περιφερειακό Συμβούλιο και τα λοιπά. Και όπου είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος όπως έγινε στο Μεσαίο Κοντάρι στη Μάνη με τις 250 τεράστιες ανεμογεννήτριες, θα σας έρθουν και εδώ στα βουνά, μείνουνε, δεν γλιτώνει κανένα. Και ξεσηκώθηκε εκείνο στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τη στρατηγική απόστρατη, μητροπολίτες και διάφοροι. Το αναβάλαμε και πήγαμε με απόφαση του Υπουργείου Κυπριακά και δόθηκε η έγκριση. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο πλούτο που πρέπει να επενδυθεί σε τέτοια τεράστια συγκροτήματα. Κλειστά συγκροτήματα. Δεν έχει η περιοχή να ωφεληθεί τίποτα. Με βραχιολάκια έρχονται. Για ρωτάτε στην Πύρο τι γίνεται. Τα λέγαμε πριν από 10-15 χρόνια ότι ο αγρότης, ο εργάτης, ο αυταπασχολούμενος στην Πηλία δεν έχει να ωφεληθεί όλα αυτά που λέγατε για την τεράστια επένδυση που έχει. Για να δούμε τώρα. Και τώρα είμαστε μετά από κρίση. Στα αποκαλύπτια αυτή τη πολιτική με μισθού 2-3 εκατοστάρικα, χωρίς καμιά προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς οράδια, χωρίς τίποτα, να έρθουν για να εκατοθούν αυτά τα μονοπόλια. Εμείς τι λέμε όμως, και τους λέει όλο, όχι είσαστε. Είμαστε όχι σε αυτή την ανάπτυξη που καταστρέφει πρώτα και κύρια ό,τι μικρό υπάρχει, αυτοαπασχολούμενο, νοικιαζόμενα, στα εστιατόρια, τα βέντρα, αυτή την ανάπτυξη που είχε η περιοχή μας. Και τα συγκεντρώνει όλα μέσα από τον τουρισμό, από το φουνεστία, τη διασκέδαση μέχρι και τα κομμωτήρια και τα οτιδήποτε άλλα και λέμε στήριξη της μικρής οικογενειακής επιχείρησης στον τουρισμό μαζί με τη στήριξη των λαϊκών στρωμάτων για να μπορούν να κάνουν διακοπές. Ποιος εργάτης σήμερα, αγρότης ή αυταπασχολούμενος, μπορεί να πάει διακοπές, αγαπητοί μου φίλοι. Θα φέρνουμε λοιπόν με τα τσάρτερ και με όλα αυτά τα έντα τους γη και θα αφήνουν στην περιοχή μας, κατανοείτε.